Λοιπόν, διαχωρίσουμε λοιπόν στο επόμενο βήμα και ο πελάτης πίστηκε, έκανε κλικ, αγόρασε το αντικείμενο από το e-shop. Κάποιος όμως πρέπει να το φέρει. Την απάντηση αυτό ίσως έχει ο κύριος Γιώργος Νέρλας, διευθυντής πληροφορικής αυτή τη μεταφορά στην Ελλάδα. Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Σπέρνας, είμαι διευθυντής πληροφορικής της μεταφοράς του ΛΙΤΑ από τον Μάιο του 2010. Οι καθημεταφορές ΛΙΤΑ, ΛΙΤΑ Κούριερ, θα το δούμε συνέχεια, είναι την ιατρική εταιρεία των ΛΙΤΑ, τα οποία ΛΙΤΑ όλοι ξέρουμε. Το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε εμείς είναι να μεταφέρουμε τα αντικείμενα από και προς τον πελάτη, τον αποστολέα, τον αγοραστή, τον πολιτή. Το συνέδριο είναι και ασχολείται με το e-business. Ένα κομμάτι του e-business είναι το προφανώς το ηλεκτρονικό εργαλείο. Για να μην σας κουράσω πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία, έχω κάποιες διαφάνειες. Όπου δείχνει ότι να σας μιλήσω για τις μεταφορές και στην πορεία θα δούμε ορισμένα κομμάτια του ηλεκτρονικού εμπόριου. Κλάδος των μεταφορών ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Η ανάπτυξη του ήταν πολύ σημαντική, πολύ σημαντικούς ρυθμούς μέχρι το 2009. Προφανώς το 2009, επειδή όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε, ξέρουμε ότι υπάρχει η κρίση και δεν μπορούσε και η αγορά των μεταφορών να μείνει ανεπηρεάστη. Μόνο την τελευταία τριετία η αγορά μειώθηκε 8%. Όπως το επίπεδο των αντικειμένων, μειώθηκε μόνο κατά 2% για το ίδιο διάστημα. 2009. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αύξησης που έχουν τα αντικείμενα και ένα πολύ σοβαρό ρόλο παίζει σε αυτό το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν δείτε η εξέλιξη της αγοράς των δρεμάτων από 2009 μέχρι το 2011, που είναι μικροδέματα μέχρι 2 κιλά και δέματα από 2 έως 20 κιλά, έχει αυξητικές τάσεις. Αντίστοιχα, οι Έλληνες online καταναλωτές και αυξάνονται και αγοράζουν περισσότερο. Προφανώς, αυτό είναι και το ουσιαστικό χαρακτηριστικό ότι η μείωση στην πίτα της αγοράς, στην πραγματικότητα, έφτασε μόνο 2% και όχι όσο σε σχέση με την πραγματική ύφεση που έχει η αγορά. Ακριβώς επειδή το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο πάει και μπαίνει και περισσότερο στη ζωή μας, οι ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ έκαναν και αυτές το δικό τους σε εισαγωγικά με επιτραπή έκθεση καθήκον. Δηλαδή, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ένα κομμάτι είναι ότι αποκτήσαμε μια νέα εταιρική ταυτότητα. Οι ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ είναι ΕΛΤΑ Courier σαν ονομασία. Ορισμένες άλλες σοβαρές αλλαγές ήταν η ανανέωση της εικόνας του δικτύου μας, η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων μας. Το 2010 είχαμε ενδεικτικά, σας αναφέρω, 60-65 σημεία παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι 105 και τέλος του χρόνου υπολογίζεται να είναι σχεδόν 200. Ανανεώθηκαν οι ιστόροι των οχημάτων και τα τρία τελευταία bullets είναι το κομμάτι στο οποίο είχα τη μεγαλύτερη συμβολή με την υλοποίηση του νέου περιφερειακού συστήματος. Ένας νέος δικτυακός τόπος και ανάπτυξη νέων εφαρμογών ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς. Σαν τίτλος αυτή τη διαφάνεια είναι η εξυπηρέτηση, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας. Το κομμάτι του νέου μας πληροφοριακού συστήματος, ένα κομμάτι του νέου μας πληροφοριακού συστήματος απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο ή πελάτες οι οποίοι έχουν πολλές αποστολές και
δεν βασίζονται πλέον στο να καλούν κάποιον ένα με τέτοια αντικείμενα, απλά έχουν και ήδη συμβολή στη δημιουργία της αποστολής. Με την έννοια δημιουργούν μόνοι τους οι πελάτες στο βάουτσερ, προετοιμάζουν τις αποστολές τους, να διευκολύνουν την εταιρεία η οποία θα κάνει τη μεταφορά των αντικειμένων και ταυτόχρονα να έχουν και μια πολύ καλή πληροφόρηση τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους. Χαρακτηριστικά στοιχεία των νέων εφαρμογών είναι, όπως λέμε, και η δημιουργία βάουτσερ από τη μεριά μόνος του ο πελάτης, όποτε θέλει, όταν θέλει, φτιάχνει τα συγκεκριμένα βάουτσερ. Έχει πάρα πολύ καλό ιστορικό διακίνηση αποστολών. Πάρα πολύ καλά στατιστικά στοιχεία, πότε φύγανε προστολές, πότε εκτυπώθηκαν, πότε δόθηκαν στους κούρια. Και βέβαια, το τελευταίο σημείο που είναι η διασύνδεση με υφιστάμενα ή αρκή συστήματα. Πράγμα που σημαίνει ήδη πελάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε, από την ERP τους που έχουν, που παίρνουν τις παραγγελίες, δημιουργούν κατευθείαν το voucher, χωρίς να έχουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή εγκατεστημένη στον χώρο τους, απλά έχουμε συνδέσει το δικό της ERP με το δικό μας σύστημα απευθείας. Ένα άλλο κομμάτι των νέων εφαρμογών είναι μια ειδική εφαρμογή που είναι σχεδιασμένη για ενδοεταιρικές και ενδοομιλικές αποστολές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με αυτό απευθυνόμαστε μέσα στην εταιρεία μέσα, η οποία θέλει να κάνει αποστολές από σημεία της προς σημεία της. Αυτό είναι ένα κλειστό σε εισαγωγικά σύστημα με το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις αποστολές της η εταιρεία από μόνη της, χωρίς να χρειάζεται κάποια σύνδεση με ένα μέσο ίντερνετ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χείριση αντιλογραφίας και θεμάτων εντός της εταιρείας, η παρακολούθηση της διακίνησης αποστολής αντίστοιχα και διάφορα στατιστικά στοιχεία. Εδώ να αναφέρω ότι όλες αυτές οι εφαρμογές προφανώς δεν μπορούν να παρουσιαστούν στα πλαίσια οποιασδήποτε παρουσίασης. Είναι κάτι που με τις εταιρείες οι οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους και αναλόγως με τις ανάγκες τους σχεδιάζουμε την ιδανικότερη λύση. Έτσι είναι ώστε να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επόμενο κομμάτι είναι ο ανανεωμένος ιστότοπος της εταιρείας Entire. Σε αυτό, το πρώτο που μπορεί να κάνει ο πελάτης σε σύγκριση με αυτά που έκανε παλιότερα είναι παραπλήρω αναζήτηση. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει, τώρα γίνεται παραπλήρω αναζήτηση. Μπορεί ο χρήστης, οποιοδήποτε χρήστης, να βρει καταστήματα αναλόγως με το ΔΑΦΚΑΜΑ, με τον ταχυδρομικό κώδικα που βρίσκεται, ποιος τον εξυπηρετεί, ποιες ώρες τον εξυπηρετεί, ποια είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορεί επίσης να υπολογίσει ένα κόστος μιας οποιασδήποτε αποστολής, να σημαίνει βέβαια στο επίσημο του κατάλογο της εταιρείας. Και τέλος, υπάρχουν ενσωματωμένες μέσα στον ιστότοπο της εταιρείας ειδικές εφαρμογές για πελάτες. Στο πάνω δεξιά σημείο είναι που γράφει είσοδος στον λογαριασμό. Αυτό είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ρεζερβέ για τους πελάτες με τους οποίους έχουμε σύμβαση και εκεί οι πελάτες μπορούν, όπως και στην εφαρμογή που είναι σχεδιασμένη και εγκατεστημένη στον χώρο που ανέφερα πριν, είτε να δημιουργήσουν βάουτσερ. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για πολλές αποστολές, γιατί είναι θέμα πρακτικότητας τη χρήση του Explorer. Πολλαπλές αποστολές, και αυτό μέχρι ένα περιορισμένο αριθμό, εντολές παραλαβής αυτόματα, έλα την τάδε ώρα να παραλάβεις ένα αντικείμενο από το τάδε σημείο, και φτάνει αυτόματα στο σημείο με τον παίρνει εντολή παραλαβής στο site, φτάνει αυτόματα, εμφανίζεται αυτόματα στο σημείο το οποίο εξυπηρετεί τον πελάτη. Όπως επίσης newsletter πελατών με διάφορες προσφορές, διάφορα νέα της εταιρείας. Στην προηγούμενη διαφάνεια υπήρχε αυτό που λέμε η εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας. Εδώ η επικεφαλήνα είναι η εξυπηρέτηση για συνεργάτες. Δηλαδή εννοείται ότι οι πελάτες βλέπουμε όλοι σαν συνεργάτες μας, αλλά για περιπτώσεις με εταιρεών οι οποίες ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με ηλεκτρονικά καταστήματα, εκεί δεν υποχρεώνουμε τους χρήστες, τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν το δικό μας διαδικτυακό τόπο. Εκεί μέσω web-services για τους γνώστες στην αίθουσα μπορούμε να υλοποιήσουμε τη διασύνδεση με το δικό μας πληροφοριακό σύστημα από το δικό τους σύστημα.
από το δικό του δικτυακό τόπο. Όπου με τον ίδιο τρόπο όπω δουλεύουμε στο δικό μα site, μπορεί να δημιουργήσουν από μία παραγγελία που έχει ένα νούμερο παραγγελία, αυτόματα ένα voucher, το οποίο να έχει σχέση η παραγγελία με το voucher. Μπορεί να τα παρακολουθήσουμε είτε με τον αριθμό παραγγελία, είτε με τον αριθμό voucher, με τον αριθμό με το όνομα του αποστολέα. Όπω επίση να γίνουν αποστολέ, αναζήτηση των αποστολών, είτε μέσω τη αριθμού παραγγελία, μέσω του voucher, όπου πάντα μιλάμε από το site τη εταιρεία. Και εδώ δεν είναι κάτι όλα αυτά τα οποία είναι ένα προϊόν το οποίο το βγάζουμε από το ράφι και το δίνουμε στους συνεργάτες μας. Πάντα μιλάμε για προϊόντα, για λύσεις, οι οποίες σχεδιάζονται με τους συνεργάτες μας μαζί για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Έτσι ώστε στόχος είναι όταν ένας συνεργάτης μας προετοιμάσει μια αποστολή όσο το δυνατόν καλύτερα, με όσο πιο πλήρη στοιχεία, τόσο και εμείς καλύτερα μπορούμε και να το μεταφέρουμε στο σωστό σημείο και επίσης να δώσουμε report. Αυτό που θέλω να τονίσω όσο αφορά το κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων, το ουσιαστικότερο από όλα είναι αναφορές. Το αντικείμενο θα το πάνε άνθρωποι, θα το μεταφέρουν άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ο πελάτης είτε ο πολιτής είτε ο αγοραστής, αυτό που θέλει είναι report. Να βλέπει, να ξέρει, να αναζητεί πού βρίσκεται η αποστολή του και πότε αναμένεται να φτάσει. Με το νέο πληροφοριακό σύστημα, καθώς επίσης και με τον αγοραστικό τρόπο, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση πλέον να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας. Ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο πριν από μία εβδομάδα δόθηκε στη λειτουργία είναι εφαρμογές για smartphones. Είναι μια light εφαρμογή. Προφανώς όπως είναι το site, το οποίο μας επιτρέπει είτε να αναζητήσουμε αποστολές έβρεση καταστημάτων ή χωρισμούς προς τις αποστολές για τα σχετικά. Βέβαια, εδώ είναι σαφές ότι σε ένα smartphone δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνδετά, δεν είναι η φιλοσοφία αυτή. Απλώς είναι μια κίνηση η οποία δείχνει πώς μπορούμε σε μια οποιαδήποτε πλατφόρμα να εφαρμόσουμε τις εφαρμογές μας. Κλείνοντας, θα θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω για άλλη μια φορά ότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αξιοπιστία, συνέπεια, κοινωνική ευαισθησία και περιβαλλοντική ευαισθησία, εξασφαλίζοντας τόσο τη σταθερή ανάπτυξη όσο και την κατά το δυνατόν πλήρη ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.